κρίμα, γιατί αυτές οι ατάκες είναι όπως η Σόφη Πασχάλη που γυρνώντας προσπαθούσε να μαζέψει εκείνο το θρυλικό. Το ψέμα πάντα κερδίζει. Κοίτα, και ο κόσμος ξέρει και αλήθεια. Σαν να λέει ότι εσύ είσαι η γκρινιάρα που ανακατεύει την ομάδα και θα είσαι αυτή που με το που βγει στον τάκο θα σε διώξει ο κόσμος. Πού να ξέρουν αυτοί οι παίκτες τι γνώμη έχει διαμορφωθεί από τον κόσμο. Και τι ρεύμα υπάρχει. Αυτός ο παίκτης ο συγκεκριμένος, γιατί μιλάμε ότι η Ειρήνη αυτή τη στιγμή στο Twitter, σύσσωμος ο κόσμος και όλοι οι φανς. Μια ρεύματα μιλάνε, παιδιά, και για μια Ειρήνη όλοι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι στο αποκορύφωμα της δημοφιλίας της. Ενώ αντίθετα ο Χανταμπάκης αυτή τη στιγμή, από τα μηνύματα που δέχεται, μέχρι την γνώμη που έχει σχηματίσει. Ναι, μα και η γυναίκα του, παιδιά, βγήκε στο θέμα και είπε κάποια στιγμή από τα απειλητικά μηνύματα του κόσμου και τα υβριστικά, αγχώνομαι. Θέλω όμως να είμαι δίκαια και να πω το εξής. Χθες, χαζεύοντας το Twitter, βλέπω, δείτε το απόσπασμα, τον καυγά του Κοκκινάκη και Τσιρίνης. Παίρνω λοιπόν να το δω, γιατί δεν το βλέπα εκείνη ώρα live. Και στο κομμάτι του καυγά, η Ειρήνη έχασε το δίκιο της. Δηλαδή, έκανε το. Δεν ξέρω. Είναι τριχιά, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Κοκκινάκης δεν ξέρω αν έχει αναλάβει γευξηγνώστης ή δοκιμαστής για να περνάει κράστες. Ναι, είναι ο κόσμος μάγειρας, αλλά μισό λεπτό, κάτσε να σου πω. Το πήρε, έβγαλε σχέδιο συνωμοσίας, λες και ανέλαβε όλη η φίλος να την εξοντώσει. Και πώς θα την εξοντώσουμε τη χαλασμένη καρύδα. Πήγε μόνη της, έφυγε. Έκλαψε. Στεναχωρήθηκε. Μαθήνουλα μου, σε όλες τις ομάδες, ειδικά όταν περνάνε πολύ χρόνο μαζί και ζουν. Αυτό ήταν ένα παραπάνω που λέει και η ίδια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δικαιολογείται μια στιγμή. Έκλειξε παιδιά και στους φίλους μας και στους δικούς μας. Κράτησα και. Δεν έφαγε μόνη της. Ναι. Ενώ έκατσα μαζί με τους άλλους, οι άλλοι έφυγαν. Φύγανε εκεί καλά. Ο Χούτος και η Ευρυδίκη ήταν απαράδεκτη. Η Ευρυδίκη δεν μπορεί να φάω εδώ και ο Χούτος μετά που γυρνάει και λέει. Εσύ άμα είχες αυτή τη συμπεριφορά ναι, από μια γυναίκα. Δεν μ' αρέσει η αγένεια. Τι θα έκανες. Σου εξηγώ ότι εγώ θέλω να είμαι σωστή και να σου πω ότι στο κομμάτι του καυγά θεωρώ ότι η Ειρήνη υπερέβαλε. Δεν ξέρω αν την έχει κουράσει η πείνα, οι δυνάμεις της. Και κράτησα και μια ατάκα που είπε νομίζω ο Μπό πάνω στον καυγά που λέει ρε παιδιά όλη μέρα κοιμάται και με το που ξυπνάει γκρινιάζει. Η Ευρυδίκη δεν είχε βάλει με τον Τάνο. Πηγαίναν ένα-ένα και τις κάνανε. Και μετά τα ξαναέβαλε μαζί του. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν θεωρώ ότι η Ειρήνη ίσως ήταν λίγο υπερβολική. Μετά όμως το συμβούλιο. Ίσως λίγο. Δηλαδή, άμα θα έρθει σε μια φίλη σου στο σπίτι και σου πει έλα εδώ Μαρή νοικοκυρά, μου έδωσε τα χαλασμένα να με ξεκάνει, δεν τη πει. Και το έκανε επί του σπίτι. Δεν μπορεί να ξέρει όμως τη συμβίωση 10 ανθρώπων εκεί, 24 ώρες που δεν υπάρχουν κάμερες. Το τι γίνεται. Το λεγόμενο bullying δεν το ξέρει. Το bullying δεν υπάρχουν. Παιδιά, 100 χιλιάρικα είναι. Δεν υπάρχουν. Πλάκα κάνει. Εδώ σιγά σιγά. Δεν υπάρχουν σε μια οργανωμένη παραγωγή παρουσία κάμερα σε εκείνο-κείνο. Σε λίγο θα την ξεκάνουν και θα πει η παραγωγή για να δούμε ξεψυχάει. Κανείς δεν είπε ότι σαν σκέψη. Κανείς δεν είπε ότι σαν σκέψη δεν ήταν υπερβολική και κακή. Έχεις δεν είναι μόνοι τους εκεί. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν κάμερες. Εννοεί ότι δεν θα πηγαίνει κανείς να τις δώσει. Δεν γίνονται αυτά που λέτε. Αυτά είναι μια χαζοφημολογία στο Facebook. Την οποία αναπορώ πως σπάζεστε. Όχι, μπορεί να υπάρχει μία κλίκα. Μα δεν γίνονται αγάπη, δεν είναι οργανωμένη κανείς, παραγωγή. Δεν ασπάστηκε κανείς το γεγονός ότι θέλουν να τις δώσουν ότι το χαλασμένο. Ότι θα τη δέρνουν κιόλας. Το χαλασμένο είναι σε εισαγωγικά. Ότι θα τη δέρνουν και το βράδυ. Όχι, καταρχήν είναι ενήλικες παιδιά και το bullying μπορεί να είναι ψυχολογικό με την έννοια ότι αυτή νιώθει δεν έχει προσαρμοστεί ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν παρέα. Είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχε bullying με την κανονική έννοια τη λέξη. Θα είχε παρέμβει η παραγωγή. Είμαι βέβαιος ότι δύο πράγματα τα οποία τα γνωρίζω. Για να ακούσουμε το χάρι. Λοιπόν, το ένα πράγμα είναι ότι η παραγωγή δεν έκανε δεκτό το αίτημα της Ειρήνης να φύγει από τους διάσημους και να πάει στους μαχητές. Ναι. Αυτό... Γιατί να το κάνει αυτό, ούτως ή άλλως νομίζω ότι θέλει. Και ούτως ή άλλως χάρη, σε μια εβδομάδα δεν είναι. Καντήστε ρε παιδιά, εδώ πέρα μας λέει αίτηση τώρα λίγο. Εφόσον δεν έκανε δεκτό το αίτημα της να πάει στο δίπλα νησί. Θέλεις την Τζαμάικα ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί. Να ακούσουμε λίγο το χάρη. Μια κούβα δεν μπορεί να χτυπήσει. Ρε Δημήτρη κάτσε λίγο μωρέ κι εσύ. Ηρεμήστε παιδιά και έχω και το λαιμό μου, δεν μπορώ να φωνάζω. Χαρούλιάρα, υπήρχε ένα τέτοιο έτοιμο. Σε δύο εβδομάδες όμως, βάσει των κανονισμών, δεν θα ενωθούν οι δύο ομάδες. Θα ενωθούν οι δύο ομάδες και γι' αυτό εγώ εικάζω, γιατί αυτό είναι η εικασία τώρα που κάνω, ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα γιατί θα υπάρχει είναι μια κοινή ομάδα που ο καθένας θα διεκδικήσει τα χρήματα. Και αυτό που γνωρίζω είναι επειδή θα γίνουν κάποια τηλεοπτικά γυρίσματα. Ναι. Στη νέα εκπομπή που ξεκινάει ο Sky με τη μελέτη, που πάει εκεί η μελέτη τώρα, οι παίκτες όλοι θα ενημερωθούν. Τώρα, δείτε που πάει η μελέτη εκεί. Θα ενημερωθούν για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι γνώμη έχει διαμορφώσει ο κόσμος για τους παίκτες. Είναι λάθος. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε από την παραγωγή. Όχι, μα αυτή είναι η μαγεία του παιχνιδιού. Γιατί όταν θα μάθουν οι παίκτες τις αντιπάθειες και τις εμπάθειες και το τι δημοφιλία υπάρχει. Ξαφνικά δηλαδή θα αλλάξουν στρατηγική και συμπεριφορά. Εκεί θα δούμε το κάθε παίκτη πώς αυθεντικός είναι. Εγώ γιατί ο κόσμος έχει ξεχωρίσει αυτό το παιχνίδι, γιατί του αρέσει αυτό το αυθεντικό, αυτό το πρωτόγωνο που βγαίνει στις σχέσεις, που για μια καρύδα και ένα ψάρι
το κάνουν ανατολικό ζήτημα. Και επίσης εγώ αυτό που θέλω να υπογραμμίσω σε αυτό το κομβικό σημείο. Όχι. Είναι ότι και η Δαμάγκα καλή. Είναι ότι τις τελευταίες μέρες ακούμε τον Κοκκινάκη ότι έχει φωνή, αλλά μόνο για να κράσει την ειρήνη. Ναι. Δεν τον έχεις ακούσει κάτι άλλο να λέει. Στο συγκεκριμένο, τώρα με αυτό λίγο που είδα, χάνει το δίκιο της ειρήνης. Αυτό, παιδιά, ήταν λίγο υπερβολική. Ό,τι ναι, ρε σταματή, να λέει μια κοπέλα 30 χρονών, ο άλλος είναι ένας άντρας 40. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μαγειρεύει, έχει αναλάβει τώρα, θέλει, δεν θέλει, δεν ξέρουμε. Όχι, τώρα να τον κατηγορήσει. Αλλά αυτή είναι λίγο θεωρεί συνωμουσίε, σου λέει μάνα μεγαλοπρεπή που θα πάει χουρέ να τη φάει. Α, το φταίει. Καταλάβατε. Τι ναι. Λες, μωρέ. Μα δεν μπράβο. Είπαμε το αντίθετο. Τι είπατε, είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Λίγο. Ότι το κατηγόρησε τον άλλον για δολοφόνο είναι μια μικρή υπερβολή. Χθες γινόταν πάρτι στα social media και λέει ξαφνικά ο Κοκκινάκης το Ιούντας. Είναι αυτό που είπε ο Κώστας, παιδιά. Χθες με αυτή την αντίδραση έχω στο δίκιο της και το κατάλαβε και η ίδια και ζήτησε συγγνώμη. Όπως δεν μου άρεσε και η συγγνώμη που ζητάει κέρδισε, αφού έχουν χάσει την ασυλία. Κέρδισε. Εμένα μου κάνει κολοτούμπα. Το λέω και αυτό, δεν μου άρεσε αυτό. Αλλά την παραδέχτηκα μετά στο Συμβούλιο. Ίσως ένιωσε. Να σου πω κάτι όμως. Όταν σε παρατάνε να φας μόνη σου και επιδεικτικά σου δείχνουν ότι κοίτα. Δεν σε θέλω και δεν είσαι εντάξει, ίσως ζητάς συγγνώμη γιατί δεν σε αρέσει. Άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά την Ειρήνη. Συγγνώμη λίγο, Χάρη, σε αυτό διαφωνώ τι εννοώ. Θα μπορούσε πριν πάνε στο αγώνισμα και να του ανεβάσει και λίγο ψυχολογικά, πριν δούμε το αποτέλεσμα, να πει παιδιά, συγγνώμη. Υπερέβαλα, οκ. Αλλά την λες συγγνώμη, αφού βλέπεις ότι χάσαμε την ασυλία. Εν τω μεταξύ δεν είναι λίγο... ξέρετε, σε ένα τραπέζι που καθόμαστε εμείς και ξεφεύγεις λίγο και μετά λες στους φίλους συγγνώμη. Είχε και κάμερα μπροστά. Δηλαδή βλέπω ότι η άλλη με βγάζει δολοφόνο μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, όπως και να έχει, παιδιά, αυτό που συμβαίνει στο Survivor είναι και λίγο μια μικρογραφία των ανθρώπινων σχέσεων. Μπορεί εμείς, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας να μην τσακωθούμε για το ψάρι ή την καρύδα που καρβουνιάστηκε, αλλά υπάρχουν πάντα λόγοι οι οποίοι θα σε φέρουν αντιμέτωπο με ένα φίλο με μια φίλη. Και σωστό είναι να τους ξεπερνάς και να τα βρίσκεις. Όπως και το ότι ένας παίκτης γίνεται πιο αγαπητός. Θέλω να καταγγείλω ότι μου έχει βάλει αρσενικό εδώ στα τυροπιτάκια και θέλει να μιλάει. Και μου λέει, φάε, μου λέει συνέχεια. Καταρχήν είναι νηστίσιμα.